Πάμε τώρα στο Ασκήφου στα Σφακιά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ειρήνη Ζούλη, το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασκήφου στο Δήμο Σφακίων. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλά, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά, απολαμβάνουμε την όμορφη εικόνα που μας μεταφέρετε εδώ στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Είναι για φέτος εκεί στο Ασκήφου η πρώτη φορά που σημειώνεται χιονόπτωση και το στρώνει κιόλας? Για φέτο ναι, είναι η πρώτη φορά. Και άργησε. Έχουμε πολύ χιόνι. Ναι, άργησε φέτο. Ένα μήνα αργότερα. Άργησε και ένα τώρα μήνα... ρίχνει. Το χιόνι αναφορικά με τη χιονοκάλυψη και σε σύγκριση με πέρυσι. Φέτος είναι περισσότερη η ποσότητά του και η ένταση της χιονόπτωσης? Όχι, δεν είναι περισσότερη από πέρυσι. Είναι λίγο λιγότερο. Ναι. Βέβαια, από το μεσημέρι και μετά μας έκανε πιο πολύ. Ενώ το πρωί βλέπαμε και ήταν ήπιος ο καιρός. Λέγαμε όλα θα είναι καλά, αλλά τελικά έριξε πιο πολύ. Είχα στείλει και φωτογραφικό υλικό να δείτε και τη διαφορά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Βέβαια, το λάβαμε. Αλλά ναι, σχετικά με πέρυσι είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Για πείτε μας τώρα στο κομμάτι των προβλημάτων. Ξέρετε, κάθε φορά που συνδεόμαστε μεταφέρουμε αυτή την όμορφη εικόνα, αλλά πρέπει να εστιάσουμε λίγο και στα προβλήματα, καθώς μας βλέπουν εκεί και αρμόδιοι προκειμένου να επιταχύνουν διαδικασίες και να δώσουν λύση. Τι αντιμετωπίσατε? Είχαμε διακοπές ρεύματος χθες το βράδυ, αλλά ευτυχώς ήταν για λίγη ώρα, δεν ήταν για πολύ. Το πρωί είχαμε ρεύμα μετά, ήταν όλα καλά. Ο δρόμος ξεχωνίζεται συνέχεια, γιατί ρίχνει συνέχεια χιόνι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ευτυχώς. Είχαν φέρει τα μηχανήματα από προχθές, όχι από χθες να φανταστείτε, και έτσι δεν έχουμε κανένα θέμα, ευτυχώς. Αναφορικά τώρα με τα σχολεία και τη λειτουργία θα παραμείνουν κλειστά αύριο? Τι ενημέρωση έχετε οι γονείς? Ναι, εννοείται. Εδώ πέρα στην περιοχή θα παραμείνουν κλειστά. Και για λεωφορεία που έρχονται και παίρνουν για γυμνάσιο και λύκειο σίγουρα δεν θα περάσουν, γιατί αν έχει φαγητό το πρωί είναι δύσκολο. Μόνο και αυτό. Είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο λέμε κάθε φορά, όμορφο το χιόνι, ειδηλιακό το τοπίο, αλλά γενικά... Τα ξημερώματα προς πρωί, οι δρόμοι μετατρέπονται σε παγοδρόμιο. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία εκεί, ντόπιοι. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προσεκτικοί, εννοείται. Γιατί χτες είχαν έρθει πολλοί παραθεριστές για να δουν το χιόνι. Ναι. Αλλά μείναν πολλά αυτοκίνητα στις άκρες. Γιατί τα μικρά αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να περάνε τα εκχιονιστικά, αλλά έχουν πρόβλημα. Σωστά, τα μικρά αυτοκίνητα. Σωστά. Κυρία Ζούλη, τι να πούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να το απολαύσετε. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Είστε μαθημένοι βέβαια εκεί σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χιόνια. Όλοι εδώ πέρα, ναι, όλοι. Ακριβώς. Και εκεί προς Σαββατοκύριακο, όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτό δεν λέτε? Ανεβείτε να γνωρίσετε τον τόπο. Το ηλιακό τοπίο με το χιόνι. Είναι πολύ όμορφα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.